Γεια σας Techmaniacs, είμαι η Σταύη Καρβέλη και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα Techmaniacs Flashback. Ας δούμε λοιπόν τα νέα της εβδομάδας που πέρασε. Και ενώ πέρασε 25 Μαρτίου και αντί να είμαι σε ένα ωραίο ταβερνάκι και να τρώω τον μπακαλιάρο με τη σκορδαλιά μου, παρακολουθούσα στο σπίτι την παρουσίαση του HTC One M8. Η συσκευή βέβαια είναι φοβερή, είναι μεταλλική, έχει 5 ίντσες οθόνη, Snapdragon 801, έχει μνήμη RAM 2GB, θύρα microSD, διπλή κάμερα με 4MP με τεχνολογία UltraPixel, καθώς επίσης και εμπρόστια κάμερα με 5MP, όπως επίσης και boom sound με 25% παραπάνω ένταση από ό,τι ο προκάτοχός του. Το κακό βέβαια είναι ότι καθώς έβλεπα την παρουσίαση μου έπεσε λίγο σκορδαλιά στο λάπτοπ και παραλίγο να κλαίω από το λάπτοπ. Το HTC One M8 υποβλήθηκε σε κάποια τεστάκια. Συγκεκριμένα, ενώ η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, μας έδωσε την υποψία ότι μπορεί να είναι splash-proof. Επίσης, έπεσε 3 φορές κάτω, τις 2 δεν έπαθε τίποτα η οθόνη του, την 3η όμως έσπασε. Αλλά το μεταλλικό του πλαίσιο δεν είναι ανθεκτικό σε γκρατζουνιές. Καταρρίφθηκε ο μύθος που λέει ότι το iOS 7.1 είναι το πιο σταθερό λειτουργικό. Συγκεκριμένα έγιναν κάποιες έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι εκδόσεις του Android από 4 και πάνω είναι πιο σταθερές 2 φορές και κάτι παραπάνω από το iOS 7.1, διότι οι εφαρμογές κρασάρουν πολύ λιγότερο. Με το που ανακοινώθηκε το νέο HTC One M8, η OnePlus One θέλησε να την μπει στην HTC, ανεβάζοντας ένα διαγραμματάκι στο Facebook, όπου δείχνει το OnePlus One να έχει καλύτερη οθόνη από το HTC One, καλύτερη κάμερα, μεγαλύτερη μπαταρία και γενικά να είναι καλύτερο σε όλα του. Τρελανέ μας OnePlus. Όπως καταλαβαίνετε, η HTC αυτή την εβδομάδα έχει την τιμητική της, μιας και ανακοινώθηκε η ναυαρχίδα της στο HTC One M8. Ευρέθηκε ότι η συσκευή σκορέρει καλύτερα από όλες τις άλλες, ότι είναι τέλεια, σούπερ γαμάτη σε κάποια benchmarks. Το θέμα είναι όμως ότι στο AnTuTu X, που είναι η anti-cheated έκδοση του AnTuTu, βρέθηκε ότι σκοράρει 11.000 πόντους λιγότερο από τα προηγούμενα. Ερευνητές ανακάλυψαν τρύπα ασφαλείας στο Android, η οποία παρατηρείται κατά τη διάρκεια αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος. Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει 1 δισεκατομμύριο συσκευές. Ωστόσο, η Google βρίσκεται σε διαδικασία επιδιόρθωσης αυτού του προβλήματος. Με την κατάρρευση της BlackBerry, οι εταιρείες αποφάσισαν να πάρουν ένα κομματάκι από την πίτα των εταιρικών πελατών. Έτσι και η Google έχει αποφασίσει η επόμενη έκδοση του Android να είναι πιο business friendly και να αυξήσει την προστασία στους εταιρικούς πελάτες. Λέτε να υπάρχει κενό στην επόμενη έκδοση του λειτουργικού? Ένα από τα πιο συνταρακτικά νέα αυτής της εβδομάδας είναι ότι η Apple εργάζεται πυρετωδώς για να αυξήσει την γκάμα της στους χαρακτήρες emoji. Επιτέλους, ένα χαρακτηριστικό που περίμενα για να πάρω iPhone. Πείτε μου ότι θα έχει και καινούριους ήχους κλήσης να πάρω και δεύτερο. Κυκλοφόρησε το νέο Office για iPad και αποτελείται από 3 διαφορετικές εφαρμογές, Word, Excel και PowerPoint. Δεν μπορείτε να κάνετε επεξεργασία σε αρχεία, μπορείτε μόνο να διαβάσετε. Για να μπορείτε να επεξεργαστείτε θα πρέπει να αγοράσετε συνδρομή Office 365. Και ενώ είχε εντυπωσιάσει η κυκλοφορία του Office για τα iPad, την ίδια ημέρα μαθαίνουμε ότι το Office για Android προσφέρει δυνατότητα δωρεάν επεξεργασίας, ενώ στην αρχή πληρώνουμε συνδρομή 10 δολάρια. Σημειωτέων, η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για smartphones. Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα της εβδομάδας που πέρασε και μην ξεχνάτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας για το Motorola Moto G. Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε στο site μας για να δείτε τα review για το LG G Flex, το Sony Xperia Tablet Z2, καθώς επίσης και για το Samsung Galaxy S5. Μην ξεχνάτε, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, like στη σελίδα μας στο Facebook και thumbs up αν σας άρεσε το show. Μέχρι το επόμενο Techmaniacs Flashback. Φιλάκια!